Το Πεκίνο επωφελείται από την παράταση του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Κίνα ότι θα μεσολαβήσει για να επιτευχθεί ειρήνη. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Τσέχο πρόεδρο Πέτρ Πάβελ και έγιναν στο Πολίτικο με αφορμή την κατάσταση που διαμορφώνεται με την Ουκρανική κρίση. Το σχόλιο του έρχεται καθώς η Κίνα προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ειρηνοποιό στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας πρόσφατα έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και ενώ οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ήταν δύσπιστοι για τις προτροπές, ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία επιμένουν ότι η Κίνα θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, ο Πάβελ, πρώην στρατηγός και ανώτερος ηγέτης του ΝΑΤΟ, είναι κατηγορηματικός. Όταν πρόκειται για την Ουκρανία, υποστήριξε, η Κίνα θέλει μόνο το καλύτερο για τον εαυτό της και προς το παρόν αυτό είναι περισσότερος πόλεμος. Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της Κίνας να παρατείνει το status quo, είπε ο Πάβελ, επειδή πρόσθεσε μπορεί να οθήσει τη Ρωσία σε μία σειρά από παραχωρήσεις. Είναι επίσης καλό για την Κίνα ότι η Δύση πιθανότατα γίνεται λίγο πιο αδύναμη υποστηρίζοντας την Ουκρανία, πρόσθεσε. Δεν νομίζω, είπε, ότι η Κίνα έχει πραγματικό συμφέρον να επιλύσει τον πόλεμο σε σύντομο χρονικό διάστημα.